Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή χρονιά. Είπαμε και χθες ορισμένα πράγματα. Φαίνεται ότι η εικόνα σήμερα είναι λίγο καλύτερη, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φαίνεται ότι η εικόνα για γυμνάσια και λύκεια σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα είναι λίγο καλύτερη σήμερα. Και σε εμάς εδώ είναι αντίστοιχη εικόνα. Είμαστε κάτω από τα μισά χθεσινά κρούσματα. Δηλαδή? Είμαστε στους 23 μαθητές σε 9 σχολεία. Μάλιστα. Και σε 2 εκπαιδευτικούς. Και σε? 2 εκπαιδευτικούς. Χθες είχαμε 10 εκπαιδευτικούς. Ναι, χθες είχαμε 10. Η εκπαιδευτική είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Άρα λοιπόν σήμερα 2 εκπαιδευτικοί θετικοί και 30. Πώς είπα, όχι, 23 μαθητές. Συγγνώμη, 23 μαθητές σήμερα, ναι, θετικοί στην πρωτοβουλία. Και για τα δημοτικά και για τα νηπιαγωγεία, υπενθυμίζω. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε και το διαχωρισμό νηπιαγωγείων δημοτικών από τα 23 Κοιτάξτε, άτομα. Ναι, μπορώ να σας πω στα νηπιαγωγεία. Έχουμε 1, 2. Στα νηπιαγωγεία τα κρούσματα είναι 2. Α, μόνο 2. Εδώ να ρωτήσω το εξής. 3. Τρία στα νηπιαγωγεία και 20 στα δημοτικά. Και 20 στα δημοτικά, ναι. Εδώ στα νηπιαγωγεία στέλνει ο κόσμος τα παιδιά του. Δεν μου έχουν αναφερθεί απουσίες μαζικές εξαιτίας του φόβου, κύριε Νατσούλη, όπως γιατί αυτό, και, αυτό μου λένε εμένα. Όλοι μου λένε δεν τα στέλνουν. Δεν έχει, μου λένε, αλλά δεν το στέλνω. Ναι, σε αυτή την περίπτωση πώς το διαχειρίζετε το σχολείο? Μπαίνει κανονικά απουσία? Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν δεν έρθει το παιδί στο σχολείο, θα πάρει την απουσία του. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι στο νηπιαγωγείο υπάρχει ένα μεγάλο μαξιλάρι που μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Ξεπερνούν είναι 100 οι απουσίες, αλλά το ζήτημα δεν είναι να φτάσουμε στις 100. Το ζήτημα είναι να μην διαταράσει την εκπαιδευτική λειτουργία των παιδιών για αυτό το λόγο. Η πληροφόρηση λοιπόν που έχετε μέσα από τις αίθουσες, υπάρχουν πολύ λίγοι γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους από φόβο? Κοιτάξτε, μόνο σε ένα σχολείο μου έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής, ένα-δύο σχολεία και μάλιστα μικρά ολιγοθέσια, ότι υπήρχαν μαζικές απουσίες παιδιών. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε αναφερθεί έτσι, τέτοια φαινόμενα φόβου που οι γονείς συλλογικά να μην στέλνουν τα παιδιά τους και να ξεπερνάμε, ας πούμε, το 30-40% των παιδιών σε ένα τμήμα. Πείτε μου λίγο το εξής τώρα, γιατί χθες είχαμε 100, πόσο είχαμε, Ελένα, χθες 160. 160, γύρω στα 160. Γύρω στα 160. Προσμετρήθηκαν τεστ των παιδιών θετικά εδώ, ή τα παιδιά αυτά μόλις βγουν θετικά τα στέλνετε στο ΙΚΑ για PCR? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τα κρούσματα που αναφέρουμε ως θετικά, κύριε Νατσούλη, δεν είναι τα κρούσματα που είναι διαγνωσμένα με self-test. Το self-test είναι ενδυνάμει για μας. Μάλιστα. Εμείς τα κρούσματα τα θεωρούμε ότι είναι θετικά, αυτά που σας ανέφερα δηλαδή τώρα, μόνο αυτά στα οποία έχει γίνει rapid test από κάποια δημόσια δομή από ιδιώτη γιατρό, αν έχει πάει φυσικά στον ιδιώτη με δική του χρέωση ο γονέας. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν σε εμάς πάντα ό,τι δηλώνουμε είναι rapid. Έχει δηλωθεί ήδη δηλαδή σε κάποια δημόσια δομή. Μισό λεπτάκι. Χθες, ας πούμε, που είχαμε ορισμένα κρούσματα που βγήκαν θετικά, υπήρχε όλη η τάξη για PCR μετά? Όχι, γιατί τώρα. Χθες, κύριε Νατσούλη, δεν υπήρχε αυτό που λέμε στενή επαφή. Αχα. Δηλαδή, τα παιδιά είχαν διαγνωστεί ήδη, οπότε δεν προσήλθαν στο σχολείο, δεν ήρθαν σε επαφή με άλλα. Οπότε, χθες δεν είχαμε το να πάνε τα παιδιά σε κάποια δομή. Σήμερα όμως, με αυτά τα 23 κρούσματα που βλέπετε εδώ πέρα, τα παιδιά που είναι στα τμήματά τους. Ξεκινάμε τη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και πρέπει τα παιδιά να πάνε να κάνουν τα ανεμβολία, στα μιλάμε φυσικά πάντα, να πάνε να κάνουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο το rapid test την πρώτη μέρα και την πέμπτη μέρα να κάνουν το δεύτερο και να γυρίσουν μετά κανονικά στα σχολεία τους. Λοιπόν, εδώ μου λένε ότι μια τάξη γυμνασίου της πόλης είναι σήμερα αυτή την ώρα στο ΙΚΑ για να κάνει τεστ επειδή βρέθηκε κρούσμα στην τάξη. Ναι, και φαντάζομαι και πολλά άλλα τμήματα. Και φαντάζομαι τη δουλειά που θα έχει το ΙΚΑ και είναι και το μοναδικό. Τώρα εδώ είναι, δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα. Γιατί στο Άργος δεν γίνονται τώρα τα rapid. Είναι ένα θέμα, το γνωρίζουμε, το έχει θέσει και ο Σύλλογος, η Ομοσπονδία Γονέων, νομίζω, και προς εμάς που είμαστε βέβαια αναρμόδιοι, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό, γιατί είναι. Ναι, αλλά σωστά, θέμα, αλλά του νοσοκομείου. Εσείς έχετε την ευθύνη όμως για όλα τα παιδιά του νόμου. Δηλαδή σήμερα πρέπει να έρθει στο ΙΚΑ από τον Εστόριο, από το Άργος.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ λέω ότι δεν έχουμε την ευθύνη ως δημόσια υπηρεσία. Μάλιστα, την ευθύνη για να επιτελέσουν τα τεστ. Εμείς εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο. Από εκεί και πέρα τα rapid πρέπει να γίνουν από το ΙΚΑ και τα λοιπά. Εκεί πρέπει μία άλλη δημόσια υπηρεσία που είναι ο τοπικός ΕΟΔΗ, νοσοκομείο, δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει. Ο ΕΟΔΗ, είναι στον κατεστημένο στο ΙΚΑ. Ναι, ο ΕΟΔΗ σε αυτό το πράγμα για να ακολουθήσουν αυτό το μαζικό πια rapid test των μαθητών. Το πρωτόκολλο σε εμάς αυτό λέει. Αυτό λέει, αλλά προσέξτε τώρα τι δυσλειτουργία, γιατί επαναλαμβάνω στο Άργο Σωριστικό εδώ και καιρό δεν γίνονται rapid test. Δεν ξέρω, το προσωπικό δεν φτάνει, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά εδώ τι γίνεται τώρα. Άνοιξαν τα σχολεία, θα πηγαίνουν τμήματα-τμήματα γιατί κάποιος κόλλησε μέσα στην τάξη. Πολλά παιδιά δηλαδή. Ναι. Συν εμείς που περιμένουμε οι υπόλοιποι για να κάνουμε το δικό μας rapid test. Δηλαδή εκεί θα γίνει πανδαιμόνιο τώρα. Πολύ σωστά. Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να το θέσουμε σε αυτούς που είναι αρμόδιοι. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Ειδικά με το Άργος πρέπει να λυθεί. Δεν μπορώ να δώσω μια λύση σε αυτό. Το έχουμε θέσει το ζήτημα αυτό επανειλημμένα προς τους αρμοδίους. Η λύση πρέπει να δοθεί από αυτούς, όχι από εμάς. Εμείς, η δουλειά μας είναι να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά χωρίς rapid test. Σωστό. Πρέπει, και συν την ταλαιπωρία για όλα αυτά τα παιδιά που είναι εκτός πόλης όμως. Συν την ταλαιπωρία. Ναι, των νέων, των ιδίων να μεταγεννηθούν, να ξαναπάνε πίσω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Υπάρχει συνωστισμός, υπάρχουν πολλά τμήματα, υπάρχουν πολλά παιδιά. Γιατί ένα τμήμα κατευθείαν είναι 10-15 παιδιά. Πρέπει τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια είναι σχεδόν όλα ανεμβολίαστα αυτή τη στιγμή. Ναι. Πρέπει να πάνε όλα να κάνουν το rapid. Αλλά αυτό προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όλα που θέτεται, πρέπει κάποιοι άλλοι κεντρικά, τοπικά, να το δουν. Γιατί δεν μπορεί ένας νομός να έχει ένα κέντρο rapid test στην Καστοριά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το θέτεται πολύ σωστά. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσουμε σε αυτό. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια τμήματα κλειστά, δημιουργείται συνωστισμός και δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα πέρα από τον κόσμο που προσέρχεται για να κάνει το δικό του rapid test. Έτσι πως πάνε τα πράγματα, πιστεύετε ότι θα είναι μια εβδομάδα, κύριε Ξανθόπουλε, που θα ξεκαθαρίσουν πολλά? Δηλαδή όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, όσο παιδιά είναι να νοσήσουν, είναι αυτή η εβδομάδα η κρίση που γίνονται και τα πολλά τεστ? Από την άλλη εβδομάδα πιστεύατε ότι θα πάμε σε μια ομαλή κατάσταση? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, με κλειστά σχολεία φτάσαμε να έχουμε 47 παιδιά. Με ανοιχτά σχολεία, δηλαδή ακριβώς 20 μέρες πριν, είχαμε το πολύ 5, 10, 15 παιδιά. Μάλιστα. Να βγάζουν θετικά κρούσματα. Ενώ χθες που ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας μας, μέχρι τα σχολεία είχαμε φτάσει στα 47. Ναι. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι τα σχολεία, τουλάχιστον μέχρι πριν την έλευση της Όμικρον, πριν τις γιορτές, δεν ήταν χώροι υπερμετάδοσης του ιού. Και βλέπουμε κατευθείαν τη δεύτερη μέρα από 47 κρούσματα να πάμε σε 23. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η εβδομάδα εδώ για να δούμε πώς θα πάει. Μάλιστα. Αλλά βλέπετε ότι όλο το ζήτημα φαίνεται να είναι εκτός των σχολείων. Είναι να φαίνεται στην κοινωνία η διασπόρα. Εμείς εισπράττουμε τα απόνερα όλης αυτής της διάδοσης της όμικρον στην κοινωνία μας. Ωραία. Όσο διασπείρεται στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας, τόσο και τα παιδιά μας θα κολλάνε και θα έρχονται στο σχολείο. Τώρα, εδώ, πριν τις γιορτές, είχε ξεκινήσει στο νοσοκομείο της Καστοριάς και ο εμβολιασμός των παιδιών. Υπάρχουν και συγκεκριμένες ώρες και μάλιστα, όπως μας έλεγε ο κύριος Χάτσιος και χθες, πάει και καλά. Mm-hmm. Σημαίνει αυτό ότι εσύ γνωρίζετε στη σχολεία ποια παιδιά είναι πια εμβολιασμένα και ποια δεν όχι? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε προσωπικά ποια παιδιά είναι. Θα το γνωρίζουμε όταν αυτό το παιδί ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, δηλαδή 15 μέρες μετά τη δεύτερη δόση. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή ξεκίνησε λίγο πριν τις γιορτές όλο αυτό το πράγμα, ελάχιστα παιδιά είναι στην κατάσταση του πλήρους εμβολιασμένου. Όλα τα παιδιά εμβολιάζονται μόνο στο νοσοκομείο. Μόνο στο νοσοκομείο, ναι. Υπάρχει ειδικό τμήμα εκεί. Το νοσοκομείο έχει μια εικόνα του πόσα παιδιά πάνε και τι δεν πάνε. Εμείς ξέρουμε τη γενική εικόνα που έχει δοθεί, ότι γύρω στα 100.000 ραντεβού έχουν κλειστεί για την ηλικία των 5 έως 11 και είναι πολύ κρίσιμο και παρακαλώ για άλλη μια φορά τους γονείς να συνεννοηθούν με τους παιδιάτρους τους και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους για τον ιό COVID. Φαίνεται ότι είναι ασφαλές για τα παιδιά. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει όλο αυτό. Αλλά το ένα παιδί, να το ρωτήσω λίγο γιατί είναι λεπτομέρεια αυτό. Κοιτάξτε, ένα παιδί εμβολιασμένο με κάνει. Πότε θα φανεί ο εμβολιασμός? Μπράβο. Θα φανεί στο EDUPAS όταν δηλωθεί από το γονέα και θα ενημερωθεί το σύστημα αυτόματα. Μάλιστα. Από τη ΜΕΔΙΚΑ. Ένα εμβολιασμένο παιδί υποχρεούται σε self-test κάθε μέρα να στο φέρνει? Ναι, άπαντες. Κοιτάξτε, το εμβολιασμένο αυτή τη στιγμή είτε είσαι εκπαιδευτικός είτε είσαι παιδί, πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο από την επόμενη εβδομάδα με δύο self-test.
τεστ. Ακόμη και αν είσαι εμβολιασμένο. Είτε εμβολιασμένο είτε ανεμβολίαστο, από τη στιγμή που πας σχολείο πρέπει να κάνεις αυτά τα δύο self-test. Ωραία. Ρωτάω το άλλο. Ένα εμβολιασμένο παιδί. Η εκπαιδευτική ή ανεμβολίαστη πρέπει να κάνουν δύο rapid. Μάλιστα. Να δύο το rapid. Συνεχίζουμε αυτό. Τώρα, αν το παιδί. Πείτε μου. Από την τσέπη του κιόλα, από ό,τι ξέρω. Η ανεμβολίαστη εκπαιδευτική. Η ανεμβολίαστη εκπαιδευτική από την τσέπη του. Ένα παιδί τώρα που είναι εμβολιασμένο στην τάξη. Όπως εδώ έχουμε τώρα, ας πούμε, που πήγε το τμήμα τώρα στο ΙΚΑ να κάνει. Ναι. Πάει και το ίδιο να κάνει rapid test μετά από ένα κρούσμα στο τμήμα του. Γι' αυτό λέμε πόσο κρίσιμος είναι ο εμβολιασμός και πόσο θα ομαλοποιούνταν τα πράγματα αν είχαμε εμβολιαστεί τα παιδιά μας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αν το παιδί είναι εμβολιασμένο, κύριε Νατσούλη, και είναι στενή επαφή, το μόνο που κάνει είναι τρία self-test. Α, δεν πάει στο ΙΚΑ. Όχι, δεν πάει να κάνει rapid. Μάλιστα. Θα κάνει self-test την πρώτη ημέρα. Αυτό αφορά βέβαια, μια που το αναφέρατε, και τα παιδιά που έχουν πιστοποιητικό νόσης στο τελευταίο τρίμηνο. Ναι. Αν κάποιο λοιπόν έχει παιδί και πιστοποιητικό νόσης, γιατί είναι αρκετά αυτά τα παιδιά που έχουν πιστοποιητικό νόσης μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, δεν χρειάζεται να πάνε να κάνουν το rapid την πρώτη και την πέμπτη μέρα. Θα κάνουν τρία self-test. Τα δύο που κάνουν ούτως ή άλλως τις πέντε ημέρες που διαρκεί η χνηλάτηση, ας το πούμε έτσι, στην τάξη, και το ένα self-test που θα τους δοθεί δωρεάν από το σχολείο. Σωστά. Επαναλαμβάνω, επειδή χθες είχαμε τα 160 τόσα για την Καστοριά, σήμερα θα συμπεριληφθούν και τα κρούσματα, τα σχολικά, τα χθεσινά, όπως και τα 15.000 συνολικά θετικά που είχαμε χθες. Οπότε σήμερα λοιπόν θα δούμε τον πραγματικό αριθμό και για την δική μας περιοχή. Γιατί πολλοί ρωτούσαν εδώ, κύριε Ξανθόπουλε, τι έγινε χθες με, γιατί δώσαμε αυτά τα στοιχεία, 47 παιδιά συν 10 δάσκαλοι, 33 παιδιά από τα γυμνάσια και λύκεια, συν 14 επίσης καθηγητές, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά φτάσαμε τους 100. Δεν ήταν η πραγματική εικόνα αυτή που είδαμε χθες. Σήμερα θα τη δούμε μάλλον την πραγματική εικόνα. Γιατί εμείς, ξέρετε, περιμένουμε μέχρι τις 11 η ώρα, γι' αυτό είναι δυναμική η εικόνα, γιατί πολλά παιδιά που διαγνώστηκαν θετικά με το self-test, μέχρι να πάνε να βγάλουν το rapid, οπότε τότε θεωρούνται θετικά, η εικόνα συνεχώς μεταβάλλεται. Και όταν πάει ένα τμήμα στο ΙΚΑ, χάνεται όλο το μάθημα, φαντάζομαι, εκείνη την ώρα. Έτσι. Δηλαδή, και εδώ είναι σαν δικαιολογημένη ένα... απουσία του. Ναι, δικαιολογημένη απουσία του, αλλά είναι έμεση απώλεια μαθήματα, ας πούμε. Σαφέστατα. Έτσι, δηλαδή, να το πούμε και αυτό, ότι χάνονται διδακτικές ώρες με αυτή την ιστορία. Ναι, χάνονται. Είναι όμως το μικρότερο δυνατό κακό που μπορούμε να κάνουμε. Από το να πηγαίναμε με ένα κρούσμα να κλείνουμε το σχολείο για 14 μέρες, όπως κάναμε πριν ένα χρόνο, όπως ξέρετε, νομίζω ότι αυτό είναι το μικρότερο δυνατό κακό. Το ιδανικό για μένα θα ήταν, ειδικά για τα σχολεία, κύριε Ξανθόπουλε, δεν ξέρω να συμφωνείτε, να υπήρχε μια κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ που να έχει αποκλειστικά μόνο τα σχολεία. Δηλαδή, όπου είχαμε θέμα με σχολεία, θα πήγαινε η μονάδα στο σχολείο και όχι το σχολείο στην μονάδα. Έτσι θα γλιτώναμε και πολύ χρόνο και τα αεροπορία. Και τα πάντα. Μια ειδική μονάδα ΙΟΔΗ μόνο για τα σχολεία. Ιδέες είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας. Ωστόσο όμως είναι και τι είναι εφικτό για την κοινωνία την οποία ζούμε, τι είναι εφικτό για την οικονομία την οποία έχουμε. Μακάρι να είχαμε και 5.000 μεθ. Μακάρι να είχαμε και μονοκλονικά. Μακάρι πολλά. Μονοκλονικά, όπως το είπε ο κύριος Χάτσικος στην εκπομπή μας, έχουμε μονοκλονικά πια στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Και έχουν ήδη δοθεί σε ασθενείς. Και μάλιστα, να το πω και αυτό, δεν το άκουσαν χθες. Και μάλιστα, στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπως είπε χθες για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας ο κύριος Χάτσικος, θα γίνει και ένα ειδικό κοντέινερ στο πάρκινγκ του, κοντά στα υπόλοιπα κοντέινερ, στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, που θα δέχεται μόνο περιστατικά που θα διοχετεύονται μονοκλονικά σε ασθενείς. Ένα κοντέινερ που ίσως και σήμερα τοποθετηθεί εκεί, να το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες. Ναι. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω, κύριε Νατσούλη, σωστά τα επισημαίνετε όλα αυτά, να πληροφορήσουμε τον κόσμο και γι' αυτά, είναι ότι οι ιδέες υπάρχουν. Είναι το ζήτημα του πόσο εφικτά είναι κάποια πράγματα. Σαφέστατα θα ήταν καλό ίσως να είχαμε μία μονάδα να ασχολείται μόνο με τα σχολεία, να είναι κατά τόπους, δηλαδή κάποιο στα Λύκεια, κάποιο στο Άργος να εξυπηρετεί, κάποιο στη Μεσοποταμία. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, έχω και μία ερώτηση. Παρακαλώ. Από ακροατές μας. Αν κάποιο παιδί νοσήσει τώρα, το πιστοποιητικό νόσησης βγαίνει σε ένα μήνα. Σε αυτό το διάστημα, μέχρι να βγει το πιστοποιητικό νόσησης, πώς πηγαίνει στο σχολείο? Δεν την γνωρίζω αυτή την απάντηση, να σας πω την αλήθεια, αλλά από τη στιγμή που το παιδί έχει νοσήσει,
δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τα δύο self-test που πρέπει να κάνει πάλι, γιατί είπαμε άπαντες πρέπει να κάνουν τα δύο self-test. Το μόνο που αλλάζει το παιδί που έχει νοσήσει είναι ότι μπαίνει στην κατηγορία του εμβολιασμένου, αφού έχει νοσήσει πρόσφατα, εντός τριμήνου δηλαδή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται, κυρία Νατσούλη, να κάνει rapid test την πρώτη και πέμπτη μέρα όταν, όταν στο τμήμα του είναι στενή επαφή κάποιου κρούσματος. Εδώ μήνυμα από τον φίλο μας τον Πέτρο, γιατί το κέντρο υγείας δεν δραστηριοποιείται πάνω σε αυτή την υπόθεση ώστε να ελαφρύνει η κατάσταση και στο ΙΚΑ και οι μετακινήσεις. Αυτό κέντρο υγείας. Αν απευθυνθείτε στο κέντρο υγείας, κύριε Νατσούλη, ρωτήστε. Κέντρο υγείας δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν εκεί και αυτή την, και αυτή την εξέταση. Mm-hmm. Κάνουν rapid test, αλλά νομίζω ότι είναι για ανθρώπους που έχουν συμπτώματα, για ανθρώπους που δεν ξέρω ακριβώς. Υπάρχει μια διαδικασία για το κέντρο υγείας. Θα το ρωτήσουν. Έχουν τα πρωτόκολλά τους, καταλαβαίνετε. Έχουν τα πρωτόκολλά τους και αυτοί. Ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε σήμερα που ήσασταν μαζί μας για να δώσουμε την εικόνα. Βεβαίως είναι μια εβδομάδα που θα την παρακολουθήσουμε λίγο πιο στενά. Κοιτάξτε, κύριε Τσούλη, απλά ο κόσμος να είναι ήσυχος, γιατί έχουμε χιόνια, σεισμούς και ιούς. Ναι, θα κλείσουν τα σχολεία από χιόνια. Ναι, δηλαδή είναι πολλά αυτά τα οποία μας έχουν βρει. Να ευχηθώ σε όλους. Μια και το είπατε, συγγνώμη και δεν το ρώτησα γι' αυτό. Έχουν ελεγχθεί από τους συναδέλφους σας όλες οι σχολικές μονάδες? Ναι. Ναι, κύριε Νατσούλη, δεν έχει αναφερθεί κάτι από τους διευθυντές και τους προϊσταμένους. Έχει γίνει έλεγχο σε όλους τους χώρους. Ρογμές και τα λοιπά. Είναι αυτονόητα όλα αυτά. Μετά από έναν τέτοιο σεισμό δεν μας έχει αναφερθεί κάτι. Τα σχολεία μας έχουν ειδικό πρωτόκολλο, όπως ξέρετε, για την αντισεισμική προστασία. Ναι. Κάνουμε και τρεις ασκήσεις αντισεισμικής ετοιμότητας στον χρόνο. Οπότε δεν μας πιάνει εξαπίνηση, όπως λέμε, αυτό το φαινόμενο. Ωραία. Άρα κανένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μας έχει αναφερθεί ούτε από νηπιαγωγείο ούτε από δημοτικό κάποιο πρόβλημα που να δημιουργήθηκε εξαιτίας του σεισμού στην υλικοτεχνική μας υποδομή. Είμαστε βέβαιοι πάντως ότι οι διευθυντές έλεγξαν τους χώρους. Τι να πω, κύριε Νατσούλη, είμαστε δεύτερη μέρα τώρα. Δηλαδή, αν πήγε κάποιος διευθυντής και δεν έλεγξε, τι να πω κι εγώ. Αν έχεις πάτε ένα τζάμι, δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το δεις. Ναι, σωστό. Αντιλαμβάνεστε. Σωστό. Μιλάμε τώρα για κάτι που είναι συνήθως οφθαλμοφανές από σεισμό. Ωραία. Και για να είναι και κάτι άξιο να γίνει λόγου, προφανώς θα έχει υποπέσει την αντίληψή τους. Αν όχι σε αυτούς, τουλάχιστον σε κάποιο άλλο μέλος του εκπαιδευτικού. Αλήθεια. Ωραία. Ωραία, κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη, και να ξέρετε ότι και rapid test έχει προμηθευτεί 3.000 μέχρι στιγμής η διεύθυνσή μας περίπου. Μισό λεπτό, και αυτά τα έχετε ακόμα στα σχολεία για πανενδεχόμενο, γιατί υπήρξε και αυτό το φαινόμενο χθες. Υπάρχει ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Όσα self-test χρειαστούν, αυτά που είναι δωρεάν, να παραλαμβάνουν οι διευθυντές από εδώ τα self-test που χρειάζονται. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα κάποια στιγμή από τα φαρμακεία, ας πούμε. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό από τα φαρμακεία. Στην δευτεροβάθμια είχαμε 10 γονείς που πήγαν να πάρουν πρωί-πρωί τα τεστ χθες. Για εσάς, πόσοι γονείς προσήλθαν? Δεν έχω εικόνα. Υπολογίζω λίγο λιγότερους από. Περίπου στους 50. Περίπου στους 50. Περίπου στους 50. Ναι, μπορεί να είναι λίγο μεγάλο το νούμερο, αλλά από δύο σχολεία μόνο που μου είχαν αναφερθεί ήταν γύρω στους 30. Οπότε λέω ότι γύρω στους 50 ήταν συνολικά. Εντάξει, κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλά. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.